Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου, αυτός είναι ο Λάκη. Βρισκόσαστε για να βλέπετε αυτό το βίντεο στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι. Και σήμερα έχουμε ένα θεωρητικό οδηγητικό vlog από αυτά που μας αρέσουν. Νομίζω σε πολλούς από εμάς αρέσουν τα οδηγητικά θεωρητικά vlog. Είναι θεωρητικό, αλλά θέλω και επιθυμώ να γίνει αφορμή για πρακτικές αλλαγές στη ζωή και τη δική μου, αλλά και τη δική σας, εάν θέλετε. Το θέμα του βίντεο, όπως βλέπετε και στον τίτλο, είναι πώς μπορείς εσύ, με κεφαλαία, να αλλάξεις τη ζωή σου τώρα, πάλι με κεφαλαία. Χρειάζεται έτσι λίγο μια εισαγωγή πρωτού πάμε στο θέμα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μεγαλώσει με μια κοινωνική αφήγηση η οποία μας λέει όταν μεγαλώσεις και όταν σπουδάσεις και όταν βρεις δουλειά και όταν παντρευτείς και όταν κάνεις παιδιά τότε θα είσαι ευτυχισμένος ή όταν βρεις γκόμενο ή γκόμενα τότε θα είσαι ευτυχισμένος ή όταν έχεις πολλά χρήματα τότε θα είσαι ευτυχισμένος ή όταν αποκτήσεις υλικά αγαθά και σχέσεις τότε θα είσαι ευτυχισμένος. Οπότε μας μεγαλώνουν από παιδιά έχοντας αυτές τις προσδοκίες ότι η ζωή θα γίνει καλύτερη όταν έρθουν κάποια πρόσωπα ή κάποια αντικείμενα ή κάποια υλικά αγαθά ή κάποια επιτεύγματα στη ζωή μας και επίσης αυτούς τους καταναγκασμούς ότι πρέπει οπωσδήποτε να σπουδάσεις, οπωσδήποτε να παντρευτείς, οπωσδήποτε να κάνεις παιδιά, οπωσδήποτε να έχεις στέρι, οπωσδήποτε το ένα, οπωσδήποτε το άλλο. Και έτσι πολλοί άνθρωποι καταλήγουμε να νιώθουμε στην εφηβεία, στην πρώτη νεότητα, στη δεύτερη νεότητα, στην τρίτη νεότητα, στη μέση ηλικία, στην τρίτη ηλικία, δεν ξέρω εγώ πότε, καταλήγουμε να νιώθουμε ότι δεν είμαστε καλά, επειδή δεν έχουμε αυτά τα οποία μας δίδαξαν ότι θα μας δώσουν την ευτυχία. Μας δίδαξε η pop κουλτούρα, μας δίδαξε η κοινωνία, μας δίδαξαν οι γονείς μας, η κοινωνική αφήγηση είναι ότι ξέρεις όταν θα έχεις χρήματα θα είσαι ευτυχισμένος, όταν θα είσαι αδύνατος, γιατί και τα κιλά μπαίνουν μέσα σε αυτή την εξίσωση, όταν θα είσαι αδύνατος, αδύνατη, θα είσαι ευτυχισμένος. Όταν θα έχεις χρήματα και θα αγοράζεις ακριβά ρούχα και θα ντύνεσαι ωραία και θα φτιάχνεις ωραία, τότε θα είσαι ευτυχισμένος. Όταν έχεις σχέση θα είσαι ευτυχισμένος. Όταν έχεις γάμο θα είσαι ευτυχισμένος. Όταν γίνουν συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία δεν εξαρτώνται πάντοτε από εμάς. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να είναι πολύ εργατικός, πολύ φιλότιμος, όμως η εποχή στην οποία ζει και εργάζεται είναι μια εποχή που δεν ευνοεί τους εργατικούς ανθρώπους να αποκτήσουν πλούτο. Ενώ πριν 60-70 χρόνια, αν ήσουν εργατικός και φιλότιμος, σε συγκεκριμένες κοινωνίες και σε συγκεκριμένες μεταβατικές περιόδους της κοινωνίας, για παράδειγμα στην Κύπρο όταν έγινε η ανεξαρτησία το 1960 και έγινε μετάβαση από την Αγγλοκρατία σε ένα ανεξάρτητο κράτος, υπήρχαν οικονομικές δυνατότητες, λόγω πολιτικής και γεωπολιτικής, λόγω πολιτικών και γεωπολιτικών συνθήκων και στρατηγικών από το εξωτερικό, εάν κάποιος εργαζόταν φιλότιμα να αποκτήσει χρήματα. Το ίδιο και μετά τον πόλεμο του 1974. Στην Ελλάδα δεν ξέρω να μας πει κάποιος ο οποίος γνωρίζει σε ποιες περιόδους αυτό ήταν εφικτό. Φαντάζομαι ίσως μετά τη μεταπολίτευση, δεν ξέρω. Υπάρχουν κάποιες περίοδοι, υπήρξαν κάποιες περίοδοι και στην ελληνική ιστορία, στην ιστορία του ελληνικού κράτους, αλλά και στην ιστορία του κυπριακού κράτους, όπου ήταν πιο ευείονες οι συνθήκες και αν δούλευες σκληρά και διάβαζες και μελετούσες και τελείωνες το σχολείο με καλούς βαθμούς και πήγαινες στο πανεπιστήμιο και έπαιρνες το πτυχίο σου και μετά δούλευες σκληρά, θα αποκτούσες χρήματα. Αυτό δεν ισχύει τώρα. Δεν ισχύει τώρα. Δεν ισχύει τώρα αυτό το πράγμα. Ο κανόνας τώρα είναι ότι τα παιδιά δουλεύουν, διαβάζουν, δουλεύουν φιλότιμα και σκληρά, σπουδάζουν και μετά βρίσκουν δουλειές, αν θα βρουν δουλειές, οι οποίες είναι για πεντάρο δεκάρες και για εκμετάλλευση. Και έτσι όπως είναι η οικονομική συνθήκη τώρα και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, όσο σκληρά και να δουλεύεις,
ένας νέος άνθρωπος, δεν θα μπορέσεις ποτέ να αποκτήσεις τον πλούτο που θα αποκτούσαν οι παππούδες σου ή οι γονείς σου, αν δούλευαν σκληρά. Τώρα, με άνομα μέσα, μπορεί οποιοδήποτε φανταζούμε να αποκτήσει πλούτο, αλλά στο κανάλι αυτό δεν ενδιαφερόμαστε για κάτι τέτοιο. Και μπορώ να σας πω από επαγγελματική πείρα, όχι προσωπική πείρα, δεν έχω ευτυχώς, από επαγγελματική πείρα, από ανθρώπους τους οποίους έτυχε να έχω ως θεραπευόμενος στο παρελθόν, οι οποίοι απέκτησαν χρήματα με μη νόμιμους τρόπους, δεν τους έφερε αυτό την ευτυχία. Τους έφερε πολλά μπερδέματα και κινδύνους για τη ζωή τους. Να σας υπενθυμίσω ότι έχω εργαστεί και ως εμπειρογνώμονα στο ποινικό δικαστήριο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δεν είναι από το χέρι σου αν θα αποκτήσεις χρήματα, εάν δεν έρχεσαι ήδη από μια οικογένεια η οποία έχει πολλά χρήματα ή έχει χρήματα για να σε στηρίξει οικονομικά. Δεν είναι από το χέρι σου αν θα βρεις γυναίκα ή αν θα βρεις άντρα. Δεν είναι από το χέρι σου. Είναι πολύ δύσκολες εποχές για σχέσεις. Να σας υπενθυμίσω τις δηλώσεις των δύο αμφισήμων ανδρών. Θα πω διασήμων, θα πω αμφισήμων. Με αμφισήμων την έντονη αμφισβητούμενο ότι είναι διάσημη. Είναι περιβόητη, που διαβάσαμε τις τελευταίες μέρες του τραγουδιστού και του άλλου του κοσμηματοποιού, οι οποίοι μίλησαν για τη γυναίκα με έναν εντελώς μισογενιστικό τρόπο και βγαλμένον από τον μεσαίων. Οπότε, αν είσαι μια γυναίκα που σέβεσαι έστω και ελάχιστα τον εαυτό σου, δεν θα πας να παντρευτείς τέτοιους τύπους. Τύπους οι οποίοι έχουν τέτοιες απόψεις. Αν είσαι και λίγο ψυχοεκπαιδευμένος και λίγο καλλιεργημένος, δεν θα μπεις σε σχέσεις κακοποιητικές και σε σχέσεις με ανθρώπους που δεν ταιριάζεται πνευματικά, ψυχικά και πνευματικά. Όταν ήσουν μικρότερος και είχες θέματα, θα έμπαινες. Τώρα δεν θα μπαίνεις. Δηλαδή, είναι όντως δύσκολη καιρία σχέσεις ερωτικές, πάρα πολύ δύσκολη. Γιατί είναι ένα σωρό πράγματα που πρέπει να ταιριάξουν, από τον ερωτικό προσανατολισμό μέχρι την αμοιβαία έλξη, μέχρι την αμοιβαία συναισθηματική διαθεσιμότητα και ούτω καθεξής. Λοιπόν, άρα δεν περνάει από το χέρι μου ούτε το να γίνω πλούσιος, ούτε το να έχω ερωτική ζωή ή να έχω σήμερα τώρα κόμενα. Το να παντρευτώ και να κάνω παιδιά πάλι δεν περνάει από το χέρι μου, έστω και αν είμαι ένας φαν και μεγάλος θειασότης του γάμου και της τεκνοποιίας, it takes two to tango. Εντάξει, και ακόμη και αν δεν ακούω αυτά που μου λένε οι μεγαλύτεροι, δηλαδή ή αυτοί που ήδη έχουν φάει τα μούτρα τους κάνοντας παιδιά και παντρευόμενοι, δεν μπορεί να σας πει κάποιος, ρε παιδί μου, ξέρεις και εγώ παντρεύτηκα και εγώ έκανα παιδιά, παραπαντρεύτηκα. Ενώ παραπάνω μια φορά και έκανα παιδιά και δεν δίνει την ευτυχία αυτό το πράγμα. Εσύ θα πεις ότι εσένα δεν σου δώσε την ευτυχία. Εγώ, άμα το ζήσω, μπορεί να δώσω την ευτυχία. Και όντως μπορεί να σου τη δώσει. Δεν μπορώ εγώ να σου το αφισβητήσω αυτό το πράγμα. Ο καθένας έχει τη δική του πείρα, την προσωπική. Και σας το έχω πει και άλλες φορές ότι εγώ λέω στα παιδιά μου ότι δεν αναμένω από αυτά να με κάνουν γιαγιά. Μάλιστα, μπορώ να πω ότι και εύχομαι να μην με κάνουν γιαγιά, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα κάνουν αυτό που επιθυμούν, όπως έκανα κι εγώ αυτό που επιθυμούσα σε μια ηλικία που δεν ήξερα ποια ήμουνα και τι ήθελα. Τουλάχιστον τα παιδιά μου νιώθω μέχρι τώρα ασφαλής ότι ο ένας στα 26 και η άλλη στα 23, που ακόμη είναι και δύο ψυχοσυναισθηματικοί έφηβοι, για άλλα τρία χρόνια Κυριακή θα είναι και ο Λάζαρος για άλλα δύο, ότι δεν έχουν μπει στη διαδικασία να γίνουν γονείς όπως είχαν πει εγώ στα 22 και στα 25 χρόνια. Τουλάχιστον λέω κάτι έκανα καλό σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, μήπως θες να πας στο παράθυρο, όχι, θες να αναπνέεις κοντά στο ακουστικό, ευχαριστώ. Άρα δεν είναι στο χέρι μας να κάνουμε τα πράγματα τα οποία μας έχει υποσχεθεί η κοινωνία πως θα μας κάνουν ευτυχισμένους. Κρατάω το ερωτηματικό αν όντως μας κάνουν ευτυχισμένους. Θα σας ξαναπώ, ρε παιδιά, είμαι 48 χρονών, πλέον το είπα 28 προχθές. Είμαι 48 χρονών, είμαι ψυχολόγος, έχω ζήσει πάρα πολλά στη ζωή μου και έχω γνωρίσει πολλές ιστορίες ζώων ανθρώπων και είμαι σίγουρη ότι ούτε τα χρήματα φέρνουν την ευτυχία, ούτε ο γάμος φέρνει την ευτυχία, ούτε ο έρωτας φέρνει την ευτυχία, ούτε το καλό σεξ φέρνει την ευτυχία, ούτε η τεκνοποίηση φέρνει την ευτυχία. Είμαι σίγουρη γι' αυτό, αλλά by all means, με όλα τα μέσα σημαίνει στα ελληνικά by all means,
είστε ελεύθεροι να το δοκιμάσετε και από μόνοι σας και ίσως να βγάλετε ένα διαφορετικό συμπέρασμα από αυτό που έβγαλα εγώ. Τώρα όσον αφορά το να δυνατήσεις, δεν είναι για όλους εύκολο να δυνατήσουν. Κάποιοι το έχουν, είναι το καλούπι τους τέτοιο που δεν παχαίνουν. Κάποιοι που παχαίνουν πιο εύκολα, μπορεί να μην μπορούν να δυνατήσουν, γιατί ίσως έχουν κάποιο θέμα υγείας που να μην το έχουν διαγνώσει ακόμη. Εγώ να ξέρετε ότι με ρέπω πολύ προς την ιατρική εξήγηση της παχυσαρκίας και λιγότερο προς την ψυχολογική εξήγηση της παχυσαρκίας, γιατί έχω γνωρίσει πολλούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν τάση για θυσμούς, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ζητήματα ψυχικά, συναισθηματικά και όμως δεν τρώνε βουλιμικά. Κάνουν άλλα πράγματα. Θεωρώ ότι οι παχουλοί άνθρωποι έχουν και κάποιες γενετικές προδιαθέσεις για ορισμένα πράγματα. Μπορεί να πάσχουν από κάποια υποκείμενα νοσήματα που να μην τα γνωρίζουν. Για παράδειγμα, μπορεί να έχουν θυροειδίτιδα Χασιμότο. Είναι αυτοάνωσο νόσημα που πλήττει το θυροειδή αδένα και προκαλεί πάχυνση. Μπορεί να έχουν ένα διαβήτη αδιάγνωστο, ο οποίος επίσης προκαλεί σουλιοναντίσταση. Προδιαβήτης τύπου Β ή διαβήτης τύπου Β, ο οποίος επίσης προκαλεί πάχυνση. Ο διαβήτης τύπου Α προκαλεί αδυνάτιση. Ή μπορεί, ξέρω εγώ, να έχουν κάτι άλλο. Ή μπορεί να υπάρχουν και κάποιες άλλες νόσοι που... κάτι σύνδρομα που υπάρχουν ογκίδια στον εγκέφαλο, ξέρω εγώ, και διάφορα τέτοια. Και αν κάποιος είναι παχουλός και θέλει να δυνατήσει και προσπαθεί και δεν τα καταφέρνει, να πάει σε έναν ενδοκρινολόγο να κάνει έναν πλήρη ενδοκρινολογικό και ιατρικό έλεγχο για να δει τι γίνεται με τα συστήματά του. Εγώ διαφωνώ με το να θεωρούμε ότι όποιος είναι παχουλός έχει ψυχολογικά και τρώει και παχαίνει. Διαφωνώ. Διαφωνώ. Τίνω περισσότερο προς τις ιατρικές εξήγησεις του πάχους παρά προς τις ψυχολογικές εξήγησεις του πάχους. Παρόλο που στο παρελθόν έχω ασχοληθεί με αυτές. Και το ξέρω και από προσωπική πείρα ότι έχει πολλά χρόνια που έχω σταματήσει το βουλιμικό φαγητό και όμως πάλι το πάχος πάχος, τα ταιριάξει. Τέλος πάντων, πάμε στο θέμα μας. Πώς μπορώ εγώ τώρα, εγώ, εσύ με κεφαλαία, να κάνεις τώρα τη ζωή σου καλύτερη? Θα σταματήσουμε να έχουμε όνειρα? Όχι. Όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα να οραματιζόμαστε, να έχουμε οράματα και όνειρα, να οραματιζόμαστε στόχους και σκοπούς για το μέλλον, να βάζουμε μπροστά πράγματα. Προχθές είχε πολύ πλάκα, γιατί μιλούσα με τη Μαρία την Παντσιοπούλου, τη φίλη μου, την ψυχολόγο από την Αθήνα, και της λέω, ξέρεις, το συζητάω με την Αριστονίκη και το έχω στα σκαριά και νομίζω ότι από του χρόνου θα ξεκινήσω ένα διαδικτυακό εργαστήρι με επιμόρφωση ψυχολόγων, μόνο για ψυχολόγους και ψυχοθεραπευτές, για τα θέματα αυτά του ναρκισισμού, της συνεξάρτησης, αυτά τα θέματα που θεωρώ ότι είναι καλό να κατέχει ένας ψυχοθεραπευτής ή ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής, οποιασδήποτε κατεύθυνσης. Και μου λέει, δεν το πιστεύω, μου λέει, μου έλεγες αυτή την κουβέντα το 2017 ότι σε κάποια φάση θες να κάνεις αυτό το πράγμα. Της λέω, ναι, είναι από πολύ πιο νωρίς που το έχω στο μυαλό μου, όμως περιμένω να οριμάσει ο χρόνος και προετοιμάζουμε αναλόγως. Δεν κάνω καμιά εξαγγελία τώρα, λέω σκέψεις. Και περιμένω αναλόγως όταν έρθει ο κατάλληλος καιρός που θα είμαι έτοιμη και θα είμαι σε θέση να το κάνω, να το κάνω. Όμως δεν σημαίνει ότι από το 2017 που είχα αυτό το όνειρο μέχρι το 2023 που σκέφτομαι να το υλοποιήσω, ενώ σκέφτομαι σε μερικούς μήνες να το υλοποιήσω, ότι εγώ έπρεπε να σταματήσω να ζω, να είμαι δυστυχισμένη, να είναι όλα παραλυμένα επειδή έχω αυτό το όνειρο και δεν το πέτυχα. Ή δεν μπορώ να το βάλω σε εφαρμογή τώρα. Εγώ είμαι και της άποψης ότι καλύτερα να κάνουμε κάτι με έναν τρόπο που να είναι αποτελεσματικός και πλήρης, παρά να ξεκινήσουμε κάτι το οποίο μετά να το σταματήσουμε και να το αφήσουμε επειδή το ξεκινήσαμε άγουρα, πρώιμα, χωρίς να είμαστε έτοιμοι. Δηλαδή προτιμώ να αργήσω να ξεκινήσω ένα project και να το ξεκινήσω με όλη μου τη διάθεση και όλη μου την όρεξη και να το κάνω και καλά, παρά να το κάνω βιαστικά και να μην το κάνω καλά. Ένα πρόσφατο παράδειγμα είναι το podcast. Έχει πολύ καιρό που μου έλεγαν να ανοίξεις podcast. Όμως εγώ έλεγα, όταν είμαι έτοιμη θα ανοίξω podcast. Και τώρα που ήμουν έτοιμη, άνοιξα podcast. Το έκανα τώρα το podcast, το ξεκίνησα τον Μάρτιο του 23 και νομίζω πάει καλά.
είμαι σε θέση να μπορώ να το κάνω και να το κάνω ωραία, όπως ήθελα να το κάνω. Όχι δουλειές τσαπατσούλικες. Το ίδιο και με τα βίντεο στα αγγλικά. Είχα ξεκινήσει την προσπάθεια, δεν μου βγήκε, την άφησα, αλλά επιφυλάκτομαι, αν όλα πάνε καλά και αν είμαι ζωντανή, κουτουλουπού κουτουλουπού, επιφυλάκτομαι για μετά από 2 χρόνια. Λοιπόν, στο ενδιάμεσο όμως, μέχρι να ετοιμαστούμε, να προετοιμαστούμε και να καταστρώσουμε τους στόχους μας, να τους ξεκινήσουμε, να τους κάνουμε σιγά σιγά, ο άνθρωπος πρέπει να ζήσει κιόλας. Δηλαδή, αλίμονο αν έπρεπε να περιμένουμε πότε θα έχουμε κάποιον στη ζωή μας, γιατί συνήθως αυτό είναι το πρόβλημα μας, προκειμένου να είμαστε καλά. Και εδώ έρχεται το τεράστιο κίνδυνος, το τεράστιο πρόβλημα, το οποίο ισχύει για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν το πρόβλημα της συνεξάρτησης, αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της συνεξάρτησης, είναι single, είναι μόνοι και νομίζουν ότι δεν έχουν θέμα με τη συνεξάρτηση. Έχουν τεράστιο θέμα. Έχουμε. Είχα, τέλος πάντων, εγώ δεν το έχω πλέον, αλλά κάποιος άλλος το είχα μέχρι, όχι και τόσο παλιά, το είχα. Λοιπόν, νομίζουμε ότι δεν θα είμαστε καλά και δεν θα είμαστε ευτυχείς αν δεν έχουμε σχέση, οπότε κάνουμε πολλές φορές limerance με τον ίδιο τον έρωτα. Παρακολουθήστε το podcast, το podcast για το limerance, στο επεισόδιο του podcast για το limerance, στο 13ο επεισόδιο, όσοι δεν ξέρετε τι σημαίνει η λέξη limerance, ερωτικός, ρομαντικός μυρικασμός και αιμονή πάνω σε αιμονικός άτοπος έρος και κόλλημα, πολλές φορές μας ερωτευόμαστε με τον έρωτα και καθόμαστε και λέμε, αχ, τι ωραίο, τι ωραίο, τι ωραίο τοπίο, αχ, και να είχα έναν έρωτα. Εντάξει, έρωτα, κιλάκι είναι έρωτα. Και να είχα έναν έρωτα να πηγαίνω με αγκαλιά στο ηλιοβασίλεμα. Ξέρεις, αγαπημένη μου και αγαπημένη μου, να πάρεις τον εαυτούλη σου και το κατοικίδιό σου, εάν έχεις κατοικίδιο και αν είσαι αρκετά, αν αγαπάς αρκετά τον εαυτό σου ώστε να φιλοξενείς ένα κατοικίδιο και να παίρνεις αγάπη από το κατοικίδιο για να τα πούμε τα πράγματα όπως είναι. Μπορείς κάλλιστα να πας και μόνος σου και με το κατοικίδιο σου και να απολαύσεις το ηλιοβασίλεμα. Πρέπει ντου σόνι και καλά να έχεις και κάποιον άλλο μαζί σου. Ή τι ωραία καφετέρια, αχ και να είχα μια εγκόμενα, θα πίναμε εδώ καφέ. Όχι, πήγαινε μόνος σου, πήγαινε με τις φίλες σου, πήγαινε με τους φίλους σου. Δεν είναι ανάγκη να πας με μια εγκόμενα ή έναν εγκόμενο. Νησάφι πια. Νησάφι πια, σοβαρά όμως. Νησάφι. Και λένε πολλές φορές οι άνθρωποι, μα πώς μπορώ να τα καταφέρω να είμαι μόνος μου καλά. Γίνεται, ναι γίνεται. Πώς γίνεται. Πώς μπορείς εσύ τώρα να κάνεις τη ζωή σου καλύτερη. Πρώτα απ' όλα θα το πάρεις απόφαση. Θα το δουλέψεις με το μυαλό σου γνωστικά. Και θα το πάρεις απόφαση και συναισθηματικά. Ότι δεν είναι από το χέρι σου να επιτύχεις κάποια πράγματα. Life happens. Love happens, shit happens. Οπότε, εσύ αυτό που ξέρεις σίγουρα είναι, είναι αυτό που έχεις στα χέρια σου τώρα. Τα δεδομένα της ζωής σου που έχεις τώρα. Είσαι μία μητέρα μονογονιός που μεγαλώνεις 2 παιδιά, τα οποία είναι στη σχολική ηλικία και έχουν γίνει τα νεύρα σου κουρέλι. Αυτές είναι οι συνθήκες σου. Αυτές. Είσαι μία κοπέλα η οποία είσαι μόνη και δεν έχεις κάνει οικογένεια και δεν έχεις κάνει παιδιά, παρόλο που επιθυμούσες πολύ να κάνεις οικογένεια και να κάνεις παιδιά. Αυτές είναι οι συνθήκες σου. Είσαι ένας άνδρας ο οποίος εκεί που ήσουν παντρεμένος και βολεμένος, ξύπνησε μια μέρα η γυναίκα σου και σου είπε, δεν θέλω να είμαστε πλέον παντρεμένοι, και σου είπε να χωρίσετε, και τώρα έχεις βρει τον εαυτό σου να είσαι προσφάτως διαζευγμένος, να μένεις μόνος σου σε ένα διαμέρισμα και να καλείσαι να αυτοεξυπηρετηθείς, ή να έχεις πάει να μείνεις στη μάνα σου και να έχεις μπει σε συνθήκες που δεν είναι και οι καλύτερες και είσαι σκατά. Αυτή είναι η συνθήκη σου. Αυτή είναι. Είσαι τέλος πάντων ένας άνδρας ο οποίος θα ήθελες πολύ να έχεις ερωτική αγάπη στη ζωή σου, ένας ομοφιλόφιλος άνδρας για παράδειγμα,
που πολλοί ομοφιλοφιλοί άνδρες είναι καλλιεργημένοι άνθρωποι και ωραίες ψυχές, όχι όλοι, πολλοί, οι οποίοι συναντάνε άνδρες μέσα στα άψουν ρημιών ή ακόμη και στους χώρους του που κινούνται, οι οποίοι θέλουν μόνο ξεπέντες και εσύ θέλεις αγάπη και θέλεις συντροφικότητα και θέλεις να ανοίξεις σπίτι με έναν άνθρωπο και δεν βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος. Αυτή είναι η συνθήκη σου. Είπαμε, life happens, love happens, shit happens. Έχεις βρει μια δουλειά σε ένα χώρο που σου αρέσει και για λόγους που δεν έχουν να κάνουν με σένα, σε απολύουν από αυτή τη δουλειά. Σου λέει δεν έχουμε αρκετά έσοδα και δεν μπορούμε να υποστηρίζουμε το μισθό σου. Φύγε. Ή ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο. Άρα, όποιες και αν είναι οι συνθήκες σου, ή ξέρω εγώ, για παράδειγμα, έχεις διαγνωστεί με μια μακροχρόνια αυτοάνωση νόσο που δεν ήξερες πως την είχες. Αυτή είναι η συνθήκη σου. Πρέπει να κάνεις ό,τι περνάει από το χέρι σου, ούτως ώστε τη συνθήκη σου τώρα εσύ, αυτή που έχεις, να την κάνεις καλύτερη. Να κάνεις τη ζωή σου καλή τώρα. Όχι χτίζοντας το ότι θα κάνω το ένα και θα κάνω το άλλο και μετά που θα κάνω το ένα και μετά που θα κάνω το άλλο και μετά που θα γίνει το παράλληλο και μετά που θα δεχθεί ο άλλος και μετά... Τότε θα είμαι καλά. Όχι, εγώ θέλω τώρα να είμαι καλά. Στο εδώ και τώρα να είμαι καλά. Πρέπει να βρω τρόπους στο εδώ και τώρα να είμαι καλά. Και δεν είναι εγωιστικό αυτό το πράγμα, ούτε ναρκισιστικό είναι στο εδώ και τώρα να βρω τρόπους να είμαι καλά. Είναι αυτοαγαπητικό, είναι αυτοφροντιστικό, είναι αυτοφροντίδα, είναι αυτοσυμπόνια αυτό το πράγμα. Να φροντίζεις ούτως ώστε το εδώ και τώρα σου να είναι καλά. Να κάνεις τη ζωή σου αξιοπρεπή, να μην την εξευτελίζεις. Να κάνεις τη ζωή σου αναβάθμιση, να αναβαθμίζεις τη ζωή σου. Με όλους τους τρόπους, με οτιδήποτε περνάει από το χέρι σου. Να προσέχεις τον εαυτό σου, να δείχνεις τον εαυτό σου την αγάπη που θα σου έδειχνε ένας ιδανικός καλός σύντροφος. Κάνεις τον εαυτό σου μια χάρη, ρε παιδί μου. Εσύ που θέλεις τόσο πολύ να κάνεις παιδιά και να παντρευτείς και έχεις λυσάξει, κάνε τους τον εαυτό σου μια χαρά να υιοθετήσεις ένα κατοικίδιο από ένα καταφύγιο. Σώσε μια ψυχούλα, να βιώσεις έτσι λίγο τι σημαίνει έχω παιδί. Και τα κατοικίδια μας παιδιά μας είναι. Να προσφέρεις κιόλας λίγο, να κάνεις και τη ζωή σου καλύτερη, έτσι. Κάν το, μπορείς. Μπορείς. Στο χέρι σου είναι. Ούτε γκόμενη, ούτε γάμη, ούτε τίποτα. Εσύ. Εσύ με τον εαυτό σου. Παίρνεις αποφάσεις για σένα. Για τη ζωή σου. Ενήλικας είσαι. Μπορείς. Συνεχίσουμε μετά. Αυτό το βίντεο ξεκίνησε ως οδηγητικό και καταλήγει ως κανονικό. Είχαμε γυρίσει το πρώτο μέρος του βίντεο όταν ήμασταν με το Λάγκη στο αυτοκίνητο, ήρθαμε πίσω στο σπίτι, βλέπετε την αλλαγή στην εμφάνισή μου γιατί στο ενδιάμεσο γυρίσαμε και το vlog με τον αγαπημένο το Χάρη το Βασιλιάδη και πάμε τώρα να πούμε για το πώς καταφέρνω εγώ τώρα να κάνω τη ζωή μου καλύτερη, πώς μπορείς εσύ τώρα να κάνεις τη ζωή σου καλύτερη. Πρώτα απ' όλα χρειάζεται να γίνει μία δουλειά συναισθηματική και γνωστική. Η συναισθηματική δουλειά χρειάζεται οπωσδήποτε τη βοήθεια ψυχολόγου για να γίνει. Στη ψυχοθεραπεία μας δουλεύουμε τα ζητήματα τα συναισθηματικά μας. Επειδή με ρωτάτε πολύ συχνά τι είναι η ψυχοθεραπεία και πώς γίνεται η ψυχοθεραπεία και πέστε μας μεθόδους ψυχοθεραπείας, δεν έχει να κάνει ούτε με μεθόδους, ούτε με εργαλεία. Έχει να κάνει με το αποτέλεσμα της ψυχοθεραπείας. Σε όποιον ψυχοθεραπευτή και να πας, οποιαδήποτε ψυχοθεραπευτική μέθοδο και αν ακολουθεί ή σε οποιασδήποτε ψυχοθεραπευτικές μεθόδους και αν έχει εκπαιδευτεί, διαμέσου της ψυχοθεραπευτικής σχέσης, το αιτούμενο και το αποτέλεσμα, το προσδοκόμενο, είναι η ψυχοθεραπευτική σχέση να βοηθήσει το θεραπευόμενο να έρθει σε επαφή με τα συναισθήματά του και να αναπτύξει τη συναισθηματική του νοημοσύνη. Να αποκτήσει δηλαδή αυτεπίγνωση, εσωτερική κινητοποίηση και να ξέρει που βρίσκεται.
Το συναισθηματικό κομμάτι θα γίνει στη ψυχοθεραπεία. Δεν μπορούμε να το κάνουμε από μόνοι μας. Κάποιοι ξέρω ότι προσπαθείτε να το κάνετε από μόνοι σας φιλότιμα, όμως η αλήθεια είναι ότι χρειαζόμαστε το ψυχοθεραπευτικό πλαίσιο, γιατί πολλές φορές στην προσπάθειά μας από μόνοι μας να διαχειριστούμε τα συναισθήματα μας και δει τα αρνητικά, όπως τη λύπη, το θυμό, τον πόνο και ούτω καθεξής, καταλήγουμε να μπερδευόμαστε και να χρησιμοποιούμε συμβιβαστικούς μηχανισμούς άμυνας για να καταπνίξουμε τα συναισθήματα μας παρά να τα αφήσουμε να εκφραστούν ελεύθερα και να εξοικειωθούμε με αυτά. Και ουσιαστικά να πενθήσουμε την απώλεια των ανεκπλήρωτων ονείρων. Είτε μας αρέσει είτε όχι, όλοι μας έχουμε καταλήξει να ζούμε μια ζωή πολύ διαφορετική από τη ζωή εκείνη την οποία είχαμε φανταστεί ή για την οποία μας είχαν μεγαλώσει. Και ακόμη και αν είναι καλή η ζωή που ζούμε, ακόμη και αν ζούμε μια επιτυχημένη ζωή, επιτυχημένη με απτά κριτήρια, δηλαδή έχουμε ένα καλό βιωτικό επίπεδο, έχουμε ένα σπίτι να μένουμε, έχουμε στέγη πάνω από το κεφάλι μας, έχουμε τροφή, έχουμε ένδυση, έχουμε πρόσβαση σε υλικά και πνευματικά αγαθά, έχουμε ανθρώπους στη ζωή μας με τους οποίους, εάν το προσπαθήσουμε και αν το θελήσουμε, θα έχουμε deep meaningful connections, βαθιές σχέσεις με νόημα, παρόλα αυτά, στην προσπάθεια να καταπνίξουμε τα συναισθήματα που μας δυσκολεύουν, κάνουμε απόθυση των δύσκολων συναισθημάτων ή των αρνητικών συναισθημάτων, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με τα συναισθήματά μας. Και ένας άνθρωπος ο οποίος δυσκολεύεται να έρθει σε επαφή με τα συναισθήματά του, δεν μπορεί να κάνει τη ζωή του άμεσα καλή. Ένας άνθρωπος που έχει μέσα το αποθυμένο θυμό, δηλαδή θυμό τον οποίο δεν επιτρέπει στον εαυτό του να τον εκφράσει, να το βιώσει και να το διαχειριστεί, ό,τι και να κάνει δεν θα του αρέσει η ζωή του σήμερα. Ένας άνθρωπος που έχει αποθυμένο φθόνο, νιώθει φθόνο για άλλους ανθρώπους αλλά το αποθεί και δεν το βγάζει προς τα έξω να παραδεχθεί, ναι ρε, είμαι αυτός ο λίγος, ο μικρός, ο άνθρωπος που φθονώ τη φίλη μου που έχει γκόμενο και εγώ δεν έχω. Είμαι αυτός ο λίγος, ο μικρός ο άνθρωπος, ο οποίος φθονώ το γεγονός ότι ο φίλος μου έχει διαφορετικό κύκο ορμοστασιά από αυτή που έχω εγώ. Π.χ. Όταν λοιπόν προσπαθούμε μόνοι μας να διαχειριστούμε τα αρνητικά μας συναισθήματα και αυτά τα συναισθήματα που μας δυσκολεύουν, χωρίς το ψυχοθεραπευτικό πλαίσιο, είναι πολύ δύσκολο έως και κατόρθωτο να το επιτύχουμε. Να εντοπίσουμε δηλαδή τα κομπλεξιλίκια μας, ας το πω έτσι σε λέξη της καθομιλουμένης και της αργό, να εντοπίσουμε τα κομπλεξιλίκια μας και να δουλέψουμε με αυτά. Και επίσης όταν προσπαθούμε μόνοι μας να διαχειριστούμε τα συναισθήματα μας χωρίς την καθοδήγηση ψυχολόγου, ψυχοθεραπευτού, τότε υπάρχει κίνδυνος να ενεργοποιούμε τα κοιμισμένα μας τραύματα. Δηλαδή κάνουμε την προσπάθεια να γνωρίσουμε τα συναισθήματα μας και να τα διαχειριστούμε με τη βοήθεια και με τη συμπαράσταση του ψυχολόγου μας, τότε ο ψυχολόγος μας μπορεί να μας βοηθήσει να διαχειριστούμε το κομμάτι της σύνθετης διαταρχής μετατραυματικού στρες και των διαφόρων ερεθισμάτων που ξυπνάνε τα κοιμισμένα μας τραύματα. Λοιπόν, η συναισθηματική δουλειά η οποία θα γίνει μέσα από την ψυχοθεραπεία. Και κάναμε ήδη βίντεο και θα κάνουμε και άλλα βίντεο για το πώς διαλέγουμε ένα θεραπευτή που να ταιριάζουμε, να νιώθουμε συναισθηματική ασφάλεια και να μπορούμε να ανοιχτούμε και να αποφεληθούμε από την ψυχοθεραπευτική σχέση. Το άλλο κομμάτι, το γνωστικό, μπορεί να γίνει και μέσα από την ψυχοεκπαίδευση και πάλι όμως μπορεί να γίνει και μέσα από την ψυχοθεραπεία. Το γνωστικό κομμάτι έχει να κάνει με το εξής. Έχει να κάνει με την αποδοχή της πραγματικότητας. Ραγδαία αποδοχή της πραγματικότητας. Radical acceptance. Για παράδειγμα, ας χρησιμοποιήσω τον εαυτό μου ως ένα μοντέλο για να σας δείξω πως κάποιος μπορεί να κάνει μια ραγδαία αποδοχή της πραγματικότητάς του, ώστε μετά από αυτή τη ραγδαία αποδοχή να μπορεί να αρχίσει να κάνει τη ζωή του καλύτερη.
Ραγδαία αποδοχή. Είμαι 48 χρόνων. Δεν είμαι 18, δεν είμαι 8, δεν είμαι 28, δεν είμαι 38. Είμαι 48 χρόνων. Βρίσκομαι σε αυτή την ηλικία. Αποδέχομαι την ηλικία μου. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χαρίσματα αλφα, βήτα, γάμα, δέλτα και έχει και ελαττώματα αλφα, βήτα, γάμα, δέλτα. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω κάνει επιτεύγματα στη ζωή μου και έχω κάνει ορθές πράξεις και επιλογές αλφα, βήτα, γάμα, δέλτα και είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω κάνει λάθη στη ζωή μου, λαθασμένες επιλογές αλφα, βήτα, γάμα, δέλτα. Αποδέχομαι ότι ο γέγονε γέγονε. Ό,τι έχει συμβεί, έχει συμβεί. Δεν γυρίζει πίσω το νερό που έχει τρέξει από το ποτάμι. Don't cry over spilled milk. Μην κλαις πάνω από χυμένο γάλα. Τελείωσε. Χύθηκε, χύθηκε. Έφυγαν τα χρόνια, έφυγαν. Έκανες λάθος γάμους, έκανες. Πήρες λάθος την πορεία σου, την πήρες. Δεν ακολούθησες το επάγγελμα που πραγματικά ήθελες και ακολούθησες κάτι άλλο, το έκανες ήδη, τελείωσε. Παίρνουμε απόφαση ότι ο γέγονε γέγονε. Ραγδαία αποδοχή. Radical acceptance. Είμαι σε αυτή την ηλικία, έχω αυτή τη σωματική συνθήκη. Υπάρχουν άνθρωποι που αλλάζει η σωματική του συνθήκη. Υπάρχουν άνθρωποι που αποκτούν κάποιες αναπηρίες ή κάποιες ασθένειες, οι οποίες θα τους συντροφεύουν από εδώ και πέρα. Χρειάζεται να κάνουμε ειρήνη με τις συνθήκες μας, με τον εαυτό μας, με το ποιοι είμαστε, πού είμαστε και πώς είμαστε. Χωρίς να σημαίνει ότι αυτό είναι τοπάθεια ή σημαίνει παραδίδω τα όπλα. Όχι! Είναι ακριβώς το αντίθετο. Αν δεν αποδεχθούμε ραγδαία την πραγματικότητά μας, αν δεν είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας γνωστικά και αντιληπτικά για το πού βρισκόμαστε και πού στεκόμαστε και ποια είναι τα καλά μας και ποια είναι τα κακά μας και ποια είναι τα λάθη μας και ποια είναι τα σωστά μας, ποια είναι τα ελαττώματα μας και ποια είναι τα προτερήματα μας, δεν θα μπορέσουμε να αδράξουμε τη μέρα και να διαμορφώσουμε τη δική μας τη ζωή προς το καλύτερο, προς όφελος μας. Άρα, χρειάζεται να κάνουμε αυτή τη γνωστική δουλειά σε ένα επίπεδο γνωστικό, να αποδεχθούμε ποιοι είμαστε. Και είναι χρήσιμη η ψυχοθεραπεία σε αυτή τη διαδικασία, γιατί όταν κάνεις αυτή τη ραγδαία αποδοχή, είναι πολύ πιθανόν να νιώσεις στενάχωρα, να νιώσεις άσχημα, να πονέσεις, να πενθήσεις, να χρειαστεί να πενθήσεις για το χαμένο χρόνο, να πενθήσεις για τις χαμένες ευκαιρίες, να πενθήσεις για τα λάθη του παρελθόντος και να κάνεις ειρήνη με τα σκατά σου, sorry. Την έκφραση sick. Λοιπόν, άρα είπαμε, χρειάζεται συναισθηματική διαχείριση, να έρθω σε επαφή με τα συναισθήματα μου, χρειάζεται γνωστική ανάληψη ευθύνης και γνωστική ρεαλιστική αντίληψη του πού είμαι και πώς είμαι και μετά με βάση τα δεδομένα μου, δηλαδή την ηλικία μου, το πού ζω, το πώς ζω, το τι έχω κάνει μέχρι τώρα στη ζωή μου σωστό και λάθος και ούτω καθεξής, το πόσα χρήματα έχω, πόσα χρωστάω, το τι τρόπο ζωής ζω μέχρι σήμερα και αν αυτός ο τρόπος ζωής που ζω με ευχαριστεί ή όχι. Κάνω το κουμάντο μου και απαντώ στον εαυτό μου με ειλικρίνεια τις εξής ακόλουθες ερωτήσεις. Τι σου αρέσει από τη ζωή που ζεις τώρα? Ό,τι σου αρέσει από τη ζωή που ζεις τώρα, σημείωσε το κάτω και να το κάνεις. Σου αρέσει από τη ζωή που ζεις τώρα, για παράδειγμα, ότι πηγαίνεις περπάτημα στην ακροθαλασσιά και ακούς από τα ακουστικά σου συγκεκριμένη μουσική που σε χαλαρώνει, σημείωσε το κάτω και να το κάνεις, να το κάνεις κάθε μέρα. Σ' αρέσει από τη ζωή σου τώρα, για παράδειγμα, ότι έχουν μεγαλώσει τα παιδιά σου και έχεις ξεπαιδιώσει και πλέον δεν έχεις να φροντίζεις μωρά, σημείωσε το κάτω να μην αναλάβεις να φροντίζεις μωρά, να μην κάνεις άλλα παιδιά. Σημείωσε το κάτω ότι σ' αρέσει, ότι νιώθεις τέλεια που τα παιδιά σου έχουν φύγει από τη φωλιά τους.
Σ' αρέσει τώρα, για παράδειγμα, η διατροφή που κάνεις μετά από κάμποσες, ξέρω εγώ, δίαιτες από το διαδίκτυο το ένα το άλλο? Έχεις καταλήξει με τη βοήθεια του διαιτολόγου σου, του γιατρού σου, σε μια ισορροπημένη και υγιή διατροφή για σένα και σ' αρέσει η διατροφή που κάνεις? Συνέχισε να την κάνεις. Έχεις κάποιες συνήθειες οι οποίες είναι χαλαρωτικές για σένα, όπως για παράδειγμα να γεμίζεις την μπανιέρα με νερό και θέρια έλαια και να ξαπλώνεις και να ακούς ένα podcast, ένα βίντεο, μία μουσική, κάτι, κάντο. Έχεις χαλαρωτικές, feel good, σειρές, ταινίες που σ' αρέσουν να τις βλέπεις, να τις βλέπεις. Έχεις φίλους με τους οποίους περνάς ωραία και όταν βρίσκεσαι μαζί τους νιώθεις ότι γεμίζεις ενεργειακά, γεμίζουν οι μπαταρίες σου που λένε στην καθομιλουμένη, νιώθεις γεμάτος φεύγοντας να συναντάς αυτούς τους φίλους. Έχεις κάποιες άλλες δραστηριότητες που κάνεις οι οποίες σε βοηθάνε να νιώσεις καλύτερα, να νιώσεις χαρά και να απολαμβάνεις τη ζωή? Βάλτε στο πρόγραμμα σου συστηματικά. Ανεξαρτήτως αν ζεις μόνος ή αν ζεις με παρέα, ανεξαρτήτως αν τα πράγματα δεν είναι όπως τα φαντάστηκες. Να θεωρήσετε δεδομένο ότι όλοι μα όλοι μα όλοι, οι οποίοι είμαστε ενήλικες, δεν ζούμε τη ζωή που είχαμε νοηρευτεί να ζούμε και όσοι από εμάς τη ζούμε δεν μας αρέσει. Σημειώστε το. Ισχύει. Και αν έχει κάποιο στα σχόλια ο οποίος ζει την ιδανική του ζωή και είναι very happy με τη ζωή που ζει και θεωρεί ότι λέγω λεομπούρδες και μακακίες, να το πει. Να πει, όχι Θέκλα, εγώ διαφωνώ μαζί σου. Εγώ ζω τη ζωή που πάντα ήθελα να ζήσω και είμαι πολύ χαρούμενος, πολύ χαρούμενη. Και να μας πει και τη ζωή ζει, να δούμε αν μπορούμε να υιοθετήσουμε κάποια από τα πράγματα που κάνει. Είμαι σίγουρη ότι οι απαντήσεις αυτές για τη ζωή που αρέσει στους ανθρώπους και την κάνουν δεν θα είναι στερεοτυπικές, δεν θα είναι του στυλ με η μάνα του Βέρτη και του μαγειρεύω δύο φαγητά τη μέρα και του μαζεύω τις κάλτσες και τα σόβρα κάπου το πάτωμα και νιώθω ευτυχισμένη. Είμαι σίγουρη ότι θα είναι τέτοια. Εδώ θέλω να πω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ευτυχείς μέσα σε γάμους, ευτυχείς μέσα σε οικογένειες, ευτυχείς όντες γονείς, επειδή έχουν βρει πραγματικά τον εαυτό τους και έχουν κάνει συνειδητοποιημένες και υγιείς επιλογές συντρόφων και βρίσκονται με τον άνθρωπο με τον οποίο πραγματικά ταιριάζουν και τους χαίρομαι και χρειάζονται και ένα χειροκρότημα. Πραγματικά. Όσοι είσαστε στο πρώτο ψυχολογικό εργαστήρι στην Αθήνα, όταν συστηνόσαστε, όσοι λέγατε ότι είστε ευτυχισμένα παντερμένοι, σας έβαζα όλους τους υπόλοιπους να σας χειροκροτούμε. Και όσοι λέγατε ότι είσαστε happily single, πάλι έβαζα όλους τους υπόλοιπους να σας χειροκροτούμε. Έβαζα δηλαδή, παρακινούσα το κοινό να χειροκροτήσει, την ομάδα να χειροκροτήσει. Δεν είναι απαραίτητο και δεν είναι επιβλητέο να έχουμε όλη την ίδια ζωή. Υπάρχουν πόσα δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη, μπορεί να υπάρχουν τόσα δισεκατομμύρια διαφορετικών στυλ ζωής. Το θέμα είναι εσύ να βρεις το δικό σου και να βρεις πώς αυτό που έχεις αυτή τη στιγμή μπορείς να το βελτιώσεις εσύ. Με τα μέσα που διαθέτεις εσύ. Όχι όταν βρω άντρα θα είμαι ευτυχής, όταν βρω γυναίκα θα είμαι ευτυχής, όταν πάω από εδώ θα είμαι ευτυχής, όταν πάω από εκεί θα είμαι ευτυχής. Όχι. Εδώ που είσαι. Άρα, βρίσκεις όλα τα πράγματα τα οποία σου αρέσουν στη ζωή σου και σε ευχαριστούν, τα καταγράφεις, μπορεί να είναι κάνω ποδήλατο, στατικό. Μπορεί να είναι πηγαίνω στο γυμναστήριο και πηγαίνω στην τάξη πιλάτες. Ή πηγαίνω στο γυμναστήριο και πηγαίνω στην τάξη τζούμπα. Ωραία η ζούμπα. Δεν έχω κάνει ποτέ, αλλά ακούσα ότι είναι ωραία. Και η μουσική είναι ωραία. Ξεβιδώνεις. Ό,τι κάνετε που σας αρέσει. Περνάω χρόνο με το κατοικίδιο μου, θα έλεγα εγώ. Ένα πράγμα που μου αρέσει πολύ εδώ τελευταίως είναι να κοιμάμαι με τη μηχανή για την υπνική άπνοια. Γιατί κοιμάμαι καλά. Το βάζω μέσα στα πράγματα που κάνουν τη ζωή μου καλύτερη. Με αυτό φροντίζω και με αυτό συμπονώ. Λοιπόν, άρα βρίσκουμε τα πράγματα τα οποία μας αρέσουν από τη ζωή μας, τα καταγράφουμε, τα βλέπουμε έτσι καθαρά και τα βάζουμε σε ένα πρόγραμμα να τα έχουμε στη ζωή μας καθημερινώς. Δεύτερο, τι δεν μου αρέσει από τη ζωή μου? Τι είναι τα πράγματα που πρέπει να κάνω και με χαλάνε και με αδειάζουν και με κάνουν να νιώθω άσχημα? Διάβαζα στα σχόλια κάτω από ένα βίντεο που είχα πει ότι δεν μου αρέσει να ακούγεται το ήχος του τηλεφώνου και ότι έχω πάντα το τηλέφωνο μου στα θόρυβο και ότι δεν μου αρέσουν οι βιντεοκλήσεις κλπ. Ότι πολλοί από εσάς έχετε παρόμοια
παρόμοιες ενοχλήσεις από τον ήχο ενός κινητού τηλεφώνου, από τις τηλεφωνικές κλήσεις, τις βιντεοκλήσεις κλπ. Δεν σας αρέσει να μην το κάνετε. Ετοιμάστε έτοιμα μηνύματα στο κινητό σας, που όταν κάποιος σας καλεί να απαντάτε πίσω: «Είμαι η Μαρία Γεωργίου, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να μιλήσω, παρακαλώ πέστε μου τι θέλετε με μήνυμα και θα σας απαντήσω μόλις μπορέσω», π.χ. Όχι «θα σας πάρω πίσω», «γράψτε μου τι θέλετε και θα σας απαντήσω μόλις μπορέσω». Οριοθέτηση. Δεν θες να απαντάς στο τηλέφωνο, να μην απαντάς στο τηλέφωνο. Δεν θες να βγαίνεις βιντεοκλήση με τον οποιοδήποτε, να μην βγαίνεις. Δεν θες να πας σε ένα ραντεβού, να μην πας. Οτιδήποτε μας χαλάει, οτιδήποτε μας ρίχνει ψυχικά και συναισθηματικά, το βγάζουμε από τη ζωή μας. Το βγάζουμε. Είμαστε ενήλικες και δικαιούμαστε να αφαιρέσουμε πράγματα. Να προσθέσουμε κάποια πράγματα δεν μπορούμε από μόνοι μας. Να προσθέσουμε τον δυσσύντροφο αν δεν βρίσκεται κάποιος ο οποίος να είναι και ταιριαστός και να θέλει κιόλας. Να αφαιρέσουμε όμως ό,τι θέλεις αφαιρείς. Το συνειδητοποιήσατε ποτέ ότι νομικά από την ηλικία των 18 και πάνω και ψυχοσυναισθηματικά από την ηλικία των 26-28 και πάνω ότι είμαστε ενήλικες και μπορούμε να κάνουμε ό,τι γουστάρουμε και δεν οφείλουμε τίποτα στους γονείς μας, που οι περισσότεροι κρεμόμαστε από τα βρακιά των γονέων μας και όλη την ώρα σκεφτόμαστε τι θα πει η μάνα μου για το ένα, τι θα πει ο πατέρας μου για το άλλο, κουντουλουπού, κουντουλουπού. Τι μπορεί να αφαιρέσω από τη ζωή μου για να την κάνω καλύτερη? Την τοξική γονική επιρροή, αφαιρέστε την. Και αν δεν με πιστεύετε εμένα, μπείτε στη συμμετοχή να ακούσετε το βιβλίο «Τοξική γονή» της Dr. Susan Forward. Και να ακούσετε και το βιβλίο της Dr. Ράμανη «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ», αν δεν με πιστεύετε εμένα, που το λέω. Άρα, αφαιρούμε από τη ζωή μας τα πράγματα εκείνα τα οποία μας βαραίνουν. Που τα πράγματα που μας βαραίνουν συνήθως είναι υποχρεώσεις κοινωνικές, είναι αποτελέσματα της τάσης μας να θέλουμε να ευχαριστούμε τους άλλους, του people pleasing, και καταπίεση των αυθεντικών μας συναισθημάτων. Δηλαδή δεν κουστάρω μια αντίπισα με την οποία τύχε η μάνα μου και η μάνα της να ήταν κουμπάρες και συνεχίζω να την κάνω παρέα γιατί ήταν η μάνα της κουμπάρα με τη μάνα μου. Π.χ. Δεν μιλάω για προσωπική μου υπόθεση, μιλάω γενικά. Ή ξέρω εγώ, είχα τον άλλον συμμαθητή από το δημοτικό και θέλω να κάνουμε παρέα και είμαστε 40 χρόνια και δεν ταιριάζουμε και τον ανέχομαι. Γιατί να τον ανέχεις, ρε κουμπάρε? Κόψτο. Βγάζουμε από τη ζωή μας οτιδήποτε δεν μας αρέσει. Και το πιο ουσιαστικό απ' όλα, που και με αυτό θα κλείσουμε, είναι: βρίσκω νόημα στη ζωή μου όπως είναι, με βάση τις συνθήκες μου. Αλλάζω αυτά που μπορούν να αλλάξουν, όπως είπα προηγουμένως, δηλαδή βρίσκω ποια είναι τα πράγματα που κάνω και εξαρτούνται μόνο από εμένα ώστε να τα επαναλαμβάνω, βρίσκω ποια πράγματα με χαλάνε ώστε να σταματήσω να τα κάνω και ποιες σχέσεις με χαλάνε ώστε να τις διακόψω και από εκεί και πέρα ψάχνω να βρω το υπαρξιακό νόημα στη δική μου ζωή, όχι στη ζωή του γείτονα, στη δική μου ζωή. Τι με γεμίζει εμένα ψυχικά και συναισθηματικά? Για ποιο λόγο έχω γεννηθεί σε αυτή τη γη? Να σας πω μερικά υπαρξιακά νοήματα ανθρώπων που μου τα έχουν μοιραστεί μαζί μου. Έχω γεννηθεί σε αυτή τη γη για να φροντίζω τα δέσποτα. Έχω γεννηθεί σε αυτή τη γη για να συμμετέχω εθελοντικά σε ομάδες βοήθειας προς τους συνανθρώπους μας και στον ελεύθερο μου χρόνο το κάνω. Πηγαίνω, ξέρω εγώ, στον εθελοντικό οργανισμό στον οποίο είμαι μέλος εθελοντής και κάνω δουλειά φιλανθρωπική. Σε ένα γεροκομείο και κάνω παρέα με τους ηλικιωμένους. Έχω εντοπίσει μέσω του εθελοντικού οργανισμού με τον οποίο συνεργάζομαι κάποιες οικογένειες που χρειάζονται βοήθεια και πάω και τη δίνω επί τόπου. Άλλα νοήματα ζωής. Το νόημα της ζωής μου είναι να ασχολούμαι με τη μουσική. Να γράφω μουσική και να παίζω μουσική, έστω και αν δεν είμαι διάσημος τραγουδιστής. Αυτό είναι το νόημα της ζωής μου. Άλλο νόημα ζωής. Το νόημα της ζωής μου είναι να ζωγραφίζω. Έστω και αν δεν είμαι διάσημος ζωγράφος ή που πουλά ακριβά τους πίνακες. Εμένα η ζωή μου γεμίζει με το να ζωγραφίζω. Άλλο νόημα ζωής. Εμένα η ζωή μου είναι να φτιάχνω χειροτεχνίες. Αυτό είναι το νόημα της ζωής μου. Βρίσκομαι ακριβώς στο στοιχείο μου όταν κάνω χειροτεχνίες. Άλλο νόημα ζωής. Εμένα το νόημα της ζωής μου είναι να είμαι στη φύση
και να καλλιεργώ φυτά. Μένα το νόημα της ζωής μου είναι αθλούμε. Μπορεί να μην είμαι ο πιο γνωστός ποδοσφαιριστής ή ο πιο γνωστός επαγγελματίας αθλητής, αλλά την ώρα που αθλούμε νιώθω ότι είμαι στο στοιχείο μου. Άλλο νόημα ζωής. Εμένα το νόημα της ζωής μου είναι να χορεύω. Μπορεί να μην είμαι ο πιο γνωστός χορευτής, αλλά όταν χορεύω είμαι στο στοιχείο μου. Και ούτω καθεξής. Το υπαρξιακό νόημα της ζωής του καθενός θα το βρει ο καθένας μόνος του, θα το πω εγώ. Τι είναι εκείνο που το κάνετε με την όρεξή σας, το απολαμβάνετε και δεν θέλετε να το σταματήσετε. Και μπορεί να ξεχάσετε και το φαΐ και το πιωτό και όλα προκειμένου να το κάνετε. Και μπορεί να είναι χόμπι, να μην είναι εργασία. Άρα βρίσκω το νόημα της ζωής μου και το ακολουθώ. Όταν ο άνθρωπος ακολουθεί το δικό του νόημα ζωής, όχι αυτό που του δώσα, όχι το δωτό, όχι το πρέπει να παντρευτείς, να κάνεις οικογένεια, να κάνεις παιδιά ή όχι. Όταν βρει το κάλεσμα του, το call του, την κλίση του με ήττα, η οποία συνδυάζεται και με την κλίση του με γιώτα, η κλίση σημαίνει κάλεσμα και η κλίση με γιώτα σημαίνει προς τα που κλείνεις. Όταν τα συνδυάσει αυτά τα δύο και βρει το δικό του υπαρξιακό νόημα, θα είναι ευτυχισμένος το εδώ και τώρα. Δεν σημαίνει ότι δεν θα σχεδιάζει μια μελλοντική επιχείρηση, μια δουλειά, δεν ξέρω τι, ή ότι αν έρθει προς το μέρος του, προς το μέρος της, ένας καλός άνθρωπος ταιριαστός, ότι δεν θα ταιριάξει, ότι δεν θα σχετιστεί. Αλλά κάνει τη ζωή του καλύτερη με τα εργαλεία που έχει στα χέρια του. Και θυμάστε, μίλησα για την ψυχοεκπαίδευση και την ψυχοθεραπεία και εννοείται ο προσωπικός πνευματικός αγώνας. Ακόμη και αν ένας άνθρωπος κάνει μια δουλειά η οποία θεωρείται από την κοινωνία ως τίποτε έννοια δουλειά, οδοκαθαριστής ας πούμε. Δεν έχω αυτή την εντύπωση ως οδοκαθαριστής, λέω πώς μπορεί κάποιοι να είναι υποτιμητικοί. Κάνει μια δουλειά εργάτης σε ένα εργοστάσιο, κάτι ανειδίκευτος και να νιώθει έχω να προσφέρω εγώ στον κόσμο. Όταν γονατίζεις πάνω στη ψυχή σου, όταν ψυχοεκπαιδεύεσαι και κάνεις πνευματική δουλειά, τότε γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος και έχεις να προσφέρεις πολλά και στον εαυτό σου και σε όλο τον κόσμο. Θεωρώ ότι, είναι η άποψή μου, θα μου πείτε στα σχόλια αν συμφωνείτε ή όχι, ότι το πιο ουσιαστικό νόημα ζωής όλων μας είναι μέσα από τις κλίσεις και τις κλίσεις μας να γινόμαστε όλο και πιο πνευματικοί άνθρωποι και να κάνουμε και τον εαυτό μας καλύτερο και τον κόσμο καλύτερο. Μας το εύχομαι.